Βλέπετε παιδιά, κάθε χαραμάδα κλείνει. Και σαν κατακλείδι των εμετικών σχολείων εχθές από τον κινηματογραφιστή, τους αγαπάω όλους. Έχω αγάπη για όλο τον κόσμο. Αυτό με δίδαξε ο πατέρας μου, την αγάπη και την ομόνοια. Βλέπετε παιδιά, όλη η πλατεία εδώ Δέλτα Μη, που σημαίνει Δημήτρης Μελισανίδης. Έχει στρωθεί με άμμο, ποταμίσια. Ακόμα και το κίτρινο που φεγκοβόλαγε χτες καλύφθηκε με αυτήν την ποταμίσια άμμο. Τα παιδιά τώρα έχουν σάλαγο, ξεκουράζονται. Μάλλον σχολάσανε. Πέρασε η ώρα. 3:15. Φτύχαν, ήρθα αρκετά νωρίς σήμερα. Τα πλάνα πάλι μεσημέρι τα παίρνω. Ρομπέρτο, τα κλείσες όλα. Ρομπέρτο, δεν μπαίνει ούτε κουνούπι τώρα, Μόνο μίγα. Μόνο μίγα μπαίνει από εδώ. Πάμε φίλες και φίλοι να ξεκινήσει το επόμενο βιντεάκι. Είμαι παρέα με το φίλο μου το Θάνο. Το Θάνο τον Καϊρή από τον Πειραιά. Ο οποίος μου είπε μια ατάκα η οποία μπήκε μέσα στο μεδούλι μου. Και δεν θα την πω εγώ, είναι δικιά του η ατάκα. Θα την πει ο Θάνος. Ο ΑΕΚΤΖΙΣ καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Έτσι. Ο ΑΕΚΤΖΙΣ πρεσβεύει το αϊθαλές σύμβολο της αξιοπρέπειας και της αλληλεγγύης. Όπως είναι ο Γιώργος. Άστε τον Γιώργο. Όπως είμαστε όλοι μας. Παιδιά, αυτό που έγινε σήμερα, ήθελα να βάλω τα κλάματα. Το παλικάρι δεν ήθελε να πάει σε τράπεζα για να καταθέσει τον όβολό του. Γιατί λέει σε τράπεζες υπάρχει ουρά και λόγω COVID και τα λοιπά. Χύψη λόγους, ήρθε από τον Πειραιά μόνο για να με δει. Δεν είδε το γήπεδο, δεν μπήκε μέσα. Και καλά να τον βάλω εγώ μέσα. Είπαμε, τέλος το μέσα. Γύρω γύρω όλοι, στη μέση ο Μανώλης, ο γιος μου. Ακούστε παιδιά, να κλάψετε. Ξέρετε ότι το drone που αρπάχτηκε με πούστικο τρόπο την Παρασκευή 5:50 από μέσα, από το γήπεδο, ντρόν ξένο του Ηλία του Καραχάλιου, ακόμα δεν έχει βρεθεί. Και εφόσον δεν έχει βρεθεί παιδιά, βλέπετε πάω πάνω κάτω, δόθηκε 4 χώματα κι εγώ, από την στεναχώρια μου για τον ντρόν, γιατί αυτό με έχει στιγματίσει τώρα 5 μέρες, η αρπαγή ξένης περιουσίας, είτε παράνομα πετώντας, είτε με άδεια, όπως έγινε ο Ηλίας. Και φυσικά στο μυαλό μου με την εντολή του Προέδρου Πέτα Drone, Κάργα. Θέλω να πω δύο λόγια και να κλείσω το θέμα μια για πάντα με την σε εισαγωγικά ψήλο διαμάχη που δημιουργήθηκε τις τελευταίες μέρες μεταξύ εμού και του κυρίου Διευθυντή του Γηπέδου. Παρεξήγηση είναι. Διευθυντής του Γηπέδου είναι και θα είναι ο κύριος Μανολάς, ο οποίος παραπληροφερούμενος μέσα από διάφορα παπαγαλάκια που ξέρετε όλοι ότι είναι αυτή η τριπλέτα που μπαίνει στο γήπεδο και του είπανε ψεύτικα ότι ο Γιώργος σε βίντεό του καταφέρθηκε εναντίον της οικογένειάς του, πράγμα που θα με έκανε κατάπτυστο πρώτα απ' όλα στον πατέρα μου, μετά στο γιο μου και τις κόρες μου και μετά σε όλους εσάς. Τιμώ
εκτιμώ, επαναλαμβάνω, τη θέση που έχει, θέση που του έδωσε ο ίδιος ο πρόεδρος μας, ο ηγέτης μας, ο κύριος Μελισσανίδης. Ποτέ δεν καταφέρθηκα εναντίον του, παρά μόνο ότι είπα παρορμητικά και, πώς να πω τη λέξη, εξωστρεφικά, Μανολά, δεν έβαλα το κύριε, σαν διευθυντής του γηπέδου, βρέσε ποιος έκλεψε τον ντρόουν. Αυτό είναι το κλου όλης της παρασκευιάτικης κινηματογράφησης. Σας το ορκίζομαι στα παιδάκια μου. Δεν καταφέρθηκα ποτέ εναντίον συγκεκριμένου ανθρώπου ότι μου το έκλεψε αυτός, γιατί δεν ξέρω ποιος το έκλεψε, αλλά είναι σίγουρο ότι κάποιο χέρι το έκλεψε μέσα από το γήπεδο. Και σαν γηπεδάρχης του γηπέδου ο κύριος Μανολάς έπρεπε να κάνει, ξέρω εγώ, σωματικό έλεγχο τις κινήσεις, έτσι ώστε να το αποδώσουμε, να αποδώσουμε πίσω τον ντρόουν. Μιχάλη, έχω τρία παιδιά. Αντώνη, γεια σου. Τον ντρόουν πίσω στον Ηλία, ο οποίος μας έχει χαρίσει ανεπανάληπτες στιγμές μαγείας από ψηλά. Και ξέρω ότι το γουστάρατε και καβλώσατε κι εσείς. Ξέρω ότι γούστερνε και καβλώνει και ο πρόεδρος μας, ο ηγέτης μας, ο Μήτσος ο Μελισσανίδης. Θέλω να πέσουν τελείως οι τόνοι. Θέλω να κάτσει με ψυχραιμία σαν μεγάλος άνθρωπος που είναι ο διευθυντής, ο κύριος Μανολάς, να δει τα βίντεό μου με πραότητα, χωρίς να έχει άγχος και νεύρα, να δει ότι τα παρασκευιάτικα βίντεο αναφέρθηκα μόνο στο όνομά του, ώστε σαν υπεύθυνος να βρεθεί τον ντρόουν. Το κλέφτης, κλέφτες είναι γενικότητα. Δεν στόχευσα κάποιον άνθρωπο. Κάποιος από μέσα όμως, ένας, δύο, πέντε, δεν ξέρω ποιοι, ρίξανε και κλέψανε τον ντρόουν. Ντρόουν ξένο. Επαναφέρομαι πάλι σε αυτό, αν ήταν νόμιμη η πτήση ή παράνομη. Ο Ηλίας πετάει με άδεια από την ΗΠΑ. Έχει άδεια πετάγματος του ντρόουν. Μέχρι και τα σπάτα που είναι κοντά στο αεροδρόμιο είχε ειδική άδεια να πετάξουμε, να κινηματογραφήσουμε τα σπάτα των Σεραφίδιων. Με άδεια και μόνο πετάει. Γιατί ήξερα το μένος που έχουν κάποιοι άλλοι εναντίον μου, η τριπλέτα, και άρα βρήκα έναν χειριστή ο οποίος να έχει άδεια πετάγματος ντρόουν. Γιατί ήξερα ότι μπορεί να φτάσουμε και εδώ πέρα, να κατηγορηθούμε ότι πετάμε το ντρόουν παράνομα. Σύνομα πετάει το ντρόουν, δεν υπάρχει κομπιούτερ που να σταματάει την πτήση του ντρόουν εδώ. Λες και είναι στρατόπεδο ή χώρος κυβερνητικός. Αναμασώ τα λόγια μου, γιατί έχω στεναχώρια μεγάλη, γιατί είναι παρεξήγηση, κύριε Μανώλα. Ποτέ δεν καταφέρθηκα εναντίον της οικογένειάς σου και κατά εσέ προσωπικά. Μόνο είπα, σαν υπεύθυνος που είσαι, γαμώ τον κρατό μου, βρέστε τον ντρόουν. Εσύ είσαι εδώ πέρα, Λίνης και Ντένης. Βρες τον ντρόουν. Δεν θα ξαναβγω εγώ στο γήπεδο. Στο ορκίστηκα στην ψυχή του πατέρα μου και του γιού μου. Δεν ξαναμπαίνω στο γήπεδο αν τόση μεγάλη αναστάτωση έχω φέρει στην πορεία των έργων. Δεν έδειξα ποτέ κανέναν πυροσβεστήρα από τους 180 που εκλάπησαν. Μα ποτέ, ανατρέχτες και 4.000 βίντεο που έχω τα τελευταία. Όχι τα 4.000, δέστε τα 50 βίντεο που έχω τραβήξει τελευταία μέσα από το γήπεδο. Ποτέ δεν έδειξα πυροσβεστήρα, έτσι ώστε να μου κάνεις μομφή ότι, Γιώργο, δείχνεις πράγματα που στοχεύονται στους κλέτες και μπαίνουν και τα κλέβουνε. Ποτέ δεν έδειξα πυροσβεστήρα. Εσύ λες 180 λείπουνε και 15 καρεκλάκια. Δεν έχω λόγο να αφισβητήσω. Μπορεί να έγινε. Όχι όμως ότι τα έδειξε η καμέρα του Γιώργου. Δέστε τα βίντεο, κύριε Μανώλα, διευθυντή του γηπέδου. Και φιλιά κάτω στην άξο που με βλέπετε, πατριώτες του και συγγενείς του Μανολά. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο Μανολά. Έχω με τον διευθυντή Μανολά που δεν βρήκε τον ένοχο. Και κλείνει εδώ το θέμα. Ούτε να πληρώνω μαστόρια να παίρνουν τα τέσσερα παιδιά αυτά εδώ την κάμερα να μπουν τώρα μέσα στο γήπεδο. Δεν τα ακούσα αυτά. Δεν περισσεύουν. Τι να τους δώσω. Δεκαρικάκια που με κατηγορείτε ότι βάζω τον κόσμο στο γήπεδο. Μπλούζα. Δώρο θα κάνω. Δεν δίνω όμως λεφτά. Λεφτά και καφέντες. Μια φορά έκανα δώρο μπλούζες που τις έβγαλα στο κανάλι στα παιδιά που κάνανε σκαλοσιές. Και δεν πήρε κανείς τους ποτέ. Σκαλοσιά ήταν το κινητό να τραβήξει πλάνα. Να τελειώσει το παραμύθι του μεσήλικα ανθρώπου. Γιατί μόνο κακό κάνει
σε όλους μας γενικότερα. Τα παιδιά βλέπετε εδώ το συνεργείο, έσπασε σήμερα πριν 20 λεπτά μια κατασκευή που περίσσευε, την ίσιαξε με το τρυπάνι, όχι Black & Decker, αυτό το παλιό της δεκαετίας του 60, πώς λέγεται ρε γάμο το, ξέχασα από την ορολογία, εδώ ήτανε. Να, αυτό εδώ πώς λέγεται το μηχάνημα. Το μηχάνημα πώς λέγεται αυτό εδώ. Αυτό. Πώς το λένε. Τροχό. Όχι, αυτό εδώ. Τροχό. Αυτό. Τροχό. Τροχός λέγεται αυτό εδώ μωρέ που σφίζει τη γη. Τροχό. Κομπρεσέρ μωρέ. Το κομπρεσέρ. Τι τροχό μωρέ να πούμε. Το κομπρεσέρ. Και εδώ με την σκούπα με τα πολλά μαλλιά πάνω και τα ξηρά να σκουπίσουν όλο το χώρο των δύο ραμπών που είναι εδώ. Καλή για αυτούς δύο που κάθονται εκεί πέρα. Σηκωθείτε. Σκολάσαν τα παιδιά ρε. Σκολάσαν τα παιδιά. Άκου να δεις τι λέει. Αυτοί που με κυνηγάνε οι τρεις οι άλλοι λένε ότι ενοχλώ τους εργάτες. Αυτά τα κανάλια. Λέει ότι σας ενοχλώ. Εσάς που κάθεστε εδώ πέρα και βλέπετε το πρόσωπό σας στο κανάλι. Τι λες, λένε ότι. Δεν μας ενοχλώ. Ρε, ότι σας ενοχλάω, καθυστερεί το έργο. Σας δίνω λεφτά. Σας δίνω λεφτά. Ακούς. Λένε ότι σας δίνω λεφτά για να τραβάτε πλάνα. Αυτά λένε. Ποιος το λέει. Το άλλο κανάλι. Λάθος. Μόνο λάθος. Για πολλές κλωτσίες. Τέλος πάντων. Δεν κάνετε. Θα το υποστώ και αυτό, δεν πειράζει. Εγώ ενότητα θέλω. Με αγάπη. Και στο άλλο κανάλι και στους τους άλλους. Με αγάπη τους δίνω. Τα ονόματα τα ξέρετε. Είναι γνωστά σε όλους σας. Δεν θα τους ονοματίσω. Γιώργος Αεκόσκο, αδελφός, Ιάσονας, είναι τον έχω σαν μαθητή μου, γιατί του Ιάσονα του αδελφού, εγώ του είπα, Ιάσονα μίλα. Άρα οι άλλοι τρεις που μένουν είναι αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα και με κάνουν εμένα στα μάτια σας ότι είμαι ο κακός και αυτοί οι καλοί. Τέτοια καλοσύνη. Και πάλι τους αγαπάω, μωρέ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα έργα, γιατί γι' αυτό είμαι και εδώ πέρα και όχι για να παπαρίζω. Είναι ο φίλος μου ο Γιώργης, πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσω. Ήταν πολύ επικοδομητική κουβέντα που έκανα με τον φίλο μου τον Γιώργαρο. Τον αγαπάω πολύ και το ξέρει. Το φίλο μου τον Τέο πυροσβέστη, αλλά πάντα πυροσβέστη. Το χαμόγελο του σπάει κόκαλα και το Άικος του. Άικος μετά. Τι κάνει Γιώργο, Άικος. Τι χρώμα. Ρωσέ. Ρουσέρ. Άικος Ρουσέρ κάνει ο φίλος, εγώ κάνω το Μέντα. Θα διαφημίσουμε και το Άικος. Και εδώ βλέπετε παιδιά, μετά από την εντολή του Μελισσανίδη, μαζεύτε τα γρήγορα. Θέλω ο έξωθεν χώρος να είναι προσβάσιμος από όλο τον κόσμο. Τα μαστόρια εδώ της εταιρείας. Άλλος με σκούπα. Άλλος με φτιάρια. Ο φίλος μου ο Σαχ. Γεια σου Σαχ! Τι έγινε! Γεια σου μάστορα! Και εσύ παίρνεις λεφτά από μένα για να παίρνεις την κάμερα. Να το διακομωδήσουμε λίγο για να ξανάρθει το χαμόγελο στα χείλη μου. Γιατί 5 μέρες τώρα παιδιά είμαι άλλος άνθρωπος. Υποτονικές οι λήψεις, στην περιγραφή. Γεια σου ρε μάστορα. Με τον Bobcat πάει, παίρνει όλα τα χώματα που βλέπετε παιδιά, ξάνοιξε ο χώρος. Στο νότο το μαγαζί, το μπιστρό DNP του φίλου μου το Σάββου του Καλιακούδα. Μαγαζί που θα είναι το σήμα κατά δεθέν. Εδώ στη γωνία των οδών Φωκών και Ιωνίας. Η Ιωνίας είναι η περίφημη οδός που βλέπετε παιδιά ότι το πηγάδι με κάποιο τρόπο, είτε με αντλίες είτε με φυσική ροή, στις πηγάδες θα πηγαίνει εκεί και θα μεταφέρεται στο Γιαμπουρλά, τον παραπόταμο του Μποδονίφτη. Βίντεο σήμερα τραβηγμένο, τώρα είναι 4.30 ώρα. 4.30 το απόγευμα της Τρίτης, Τρίτη που έχει ο μήνας 5 Απρίλη, 161 μέρες πριν την οριστική μας είσοδο με το κλειδί στο χέρι στην εγκαστοφιά μας. Οι πληροφορίες μου λένε ότι για τα προβληματικά του ΕΦΑ η ΑΕΚΑΡΑ μας έχει δηλώσει σαν έδρα το ΆΚΑ. Επαναλαμβάνω, για τα προγραμματικά που ξεκινάνε μάλλον Ιούλιο του κόμφερες, η ΑΕΚΑΡΑ μας, πρώτα ο Θεός, εδώ δοθήσε της ευκαιρίας, όλοι με τον Άρη.
όσο κόσμο χωράει το γήπεδο, που δικαιωματικά μπορούμε να πάμε σαν θεατές, 30-40 χιλιάδες, δεν θα λείπει παιδιά ένας μας. Είναι η μάχη των μαχών για την φετινή χρονιά, να μην πάει τελείως χαμένη. Η μάχη των μαχών είναι αυτή την Κυριακή, δεν ξέρω τι ώρα της Κυριακής, βραδάκι λογικά 7.30, να δώσουμε το παρόν όλοι οι αεξίδες από όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδος μας. Μην βάλω τα παιδιά του εξωτερικού και κάνω και πολλά πολλά έξοδα. Να πάμε στο γήπεδο στο ΆΚΑ να υποστηρίξουμε την αϊκάρα μας. Είπα να πρώτα Θεός να βγούμε στην κοφεράντς και να παίξουμε τα προκριματικά δύο γύρους στο ΆΚΑ και τους τρίτους μπορεί. Και στους ομίλους να παίξουμε συνέχεια στο φιά μας. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Με τον αέρα να φέρνει τη σκόνη ο Λούθε στο πρόσωπό μου. Βλέπετε την ποταμίσια δυνάμω που έχει κάνει την εμφάνισή της εδώ και εκεί την άμμο την άλυνα, τη λευκή, που θα κάτσουν πάνω τα κυβολιθάκια.